Τέσσερα παραρτήματα νηπιαγωγείων πρόκειται να λειτουργήσουν στις δομές φιλοξενίας προσφύγων στην Ήπειρο και πιο συγκεκριμένα στα Δολιανά, στη Φιλιππιάδα, στην Κόνιτσα και στην Αγία Ελένη. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται στο στάδιο της πιστοποίησης των χώρων, καθώς για να λειτουργήσουν τα νηπιαγωγεία θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες προδιαγραφές. Εκτιμάται πως μέχρι τέλος του μήνα θα ξεκινήσουν να λειτουργούν αφού θα έχουν προσληφθεί και οι νηπιαγωγοί, καθώς επίσης και τα μαθήματα στις ΔΙΕΠ που αφορούν τα μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά. Για τα παιδιά που αφορούν την Ήπειρο είναι αυτά που μένουν στην Κόνιτσα, στα Δολιανά, στην Αγία Ελένη και στη Φιλιππιάδα στο Πετροπουλάκι. Τα παιδιά αυτά θα πάνε κανονικά, θα φοιτήσουν σε απογευματινές τάξεις υποδοχής της ΔΙΕΠ, οι οποίες λειτουργούσαν και πέρυσι, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με το ίδιο πρόγραμμα και με την ίδια διαδικασία όσον αφορά και τα μαθήματα που θα κάνουν, αλλά και τις ώρες τις οποίες θα πηγαίνουν. Θα είναι απογευματινές ώρες. Είναι η γνωστή διαδικασία που ακολουθούσαμε και πέρυσι με καλά, κατά την άποψή μας, αποτελέσματα, με εξαιρετικά καλά αποτελέσματα. Τα παιδιά, τα μικρά παιδιά που πρέπει να πάνε σε κάποιο νηπιαγωγείο, θα πάνε σε νηπιαγωγεία που θα λειτουργήσουν μέσα στους χώρους των camp, δηλαδή σε σχολικές μονάδες, γιατί σχολεία είναι και τα νηπιαγωγεία, τα οποία όμως θα λειτουργήσουν μέσα στο κέντρο φιλοξενίας στην Κόνιτσα, μέσα στα Δολιανά, μέσα στην Αγία Ελένη και μέσα στο Πετροπουλάκι στη Φιλιππιάδα. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει ήδη, είμαστε στο στάδιο όπου αυτοί οι χώροι πιστοποιούνται αν έχουν τις κατάλληλες προδιαγραφές για να λειτουργήσει νηπιαγωγείο εκεί. Ξέρετε ότι χρειάζονται συγκεκριμένες προδιαγραφές για να λειτουργήσει ένα νηπιαγωγείο που έχουν να κάνουν και με τα μέτρα, τα τετραγωνικά μέτρα αναμαθητή, τα κυβικά μέτρα και με τα έπιπλα, με το να μην υπάρχουν επικίνδυνες γωνίες ή κάτι άλλο. Αυτή βέβαια είναι μια διαδικασία που δεν αφορά τόσο τους εκπαιδευτικούς, εμάς το Υπουργείο Παιδείας. Η πιστοποίηση έχει ξεκινήσει ήδη από αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και τέτοιες ειδικότητες. Από ό,τι γνωρίζω, είμαστε ήδη έτοιμοι για την Κόνιτσα, για την Αγία Ελένη και για τη Φιλιππιάδα. Υπάρχει η πιστοποίηση στους χώρους. Μένει να πιστοποιηθεί και ο χώρος που θα λειτουργήσει με αυτό το σκοπό στα Δολιανά. Και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία τη δική μας, δηλαδή την πρόσληψη των νηπιαγωγών, οι οποίες θα εργαστούν σε αυτές τις δομές. Φαντάζομαι ότι θα πάρει έτσι ένα χρόνο μέχρι τα παιδάκια αυτά να ξεκινήσουν. Από ό,τι βλέπω πάει πολύ γρήγορα. Υπολογίζω μέχρι να τελειώσει αυτός ο μήνας θα έχουμε ξεκινήσει και αυτή τη διαδικασία μαζί με τις ΔΙΕΠ, τις απογευματινές τάξεις υποδοχής. Τα παιδιά που μένουν σε διαμερίσματα διάσπαρτα έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία παρακολούθησης και φοίτησης σε σχολικές μονάδες της πόλης με τη δημιουργία τάξεων υποδοχής. Η τάξη υποδοχής είναι μια γνωστή διαδικασία για μας. Όλα τα χρόνια είχαμε και λειτουργούσαμε τέτοιου είδους τάξεις. Έχουν να κάνουν με παιδιά που δεν είναι ιδιαίτερα άνετα στα ελληνικά, τα οποία βγαίνουν από το κανονικό πρόγραμμα και παρακολουθούν εντατικά μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Και μετά επιστρέφουν στο κανονικό πρόγραμμα. Αφορά παιδιά που έχουν ήδη πάει σχολείο πέρυσι στις ΔΙΕΠ, ως εκ τούτου και έχουν και μια άνεση πολύ μεγαλύτερη με την ελληνική γλώσσα και έχουν μπει και στη διαδικασία του τι σημαίνει ένα σχολείο. Τι σημαίνει ένα σχολείο από άποψη κανόνων, τρόπους λειτουργίας. Υπάρχει δηλαδή σχολιοποίηση στη ζωή τους.